Κάνουμε κάθε χρόνο αυτούς τις ιοδρομίες για παιδιά, για Optimus και Laser, σε μνήμη του ιστιοπλώου Νίκου Κουκλέλη, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος αθλητής και από τους πρώτους ιστιοπλώους του νησιού μας. Φέτος έχουμε επιτυχία. Ήρθανε τα παιδιά από τη ΧΙΟ, το ΠΕΚΕΒ, και τους ευχαριστούμε βέβαια. Κάθε χρόνο έρχονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, γιατί έχουμε αρκετά σκαφάκια. Δυστυχώς ο αέρας δεν ήταν σύμμαχός μας φέτος, αλλά το πρώτο πράγμα που μαθαίνει ο ιστιοπλώος είναι να ασκείται στην υπομονή. Έχουμε και σήμερα υπομονή, ελπίζουμε να μας βγάλει λίγο αεράκι, να συμπληρώσουμε τις ιστιοδρομίες. Το πρόγραμμα ήταν για τρεις ημέρες. Την πρώτη μέρα έγιναν τρεις ιστιοδρομίες, τη δεύτερη μέρα λόγω καιρού δεν έγινε και σήμερα ελπίζουμε να κάνουμε άλλες δύο ιστιοδρομίες και συνέχεια θα έχουμε τις απονομές. Μας στήριξε η Περιφέρεια Βορειοαιγαίου, ο Δήμος Μυτιλίνης, η Μαρίνα της Μυτιλίνης, ο Ελαΐτης έδωσε τα lunchbox στα παιδιά, ο Δούκας πριν τις αφίσες. Όλους αυτούς βέβαια τους ευχαριστούμε, γιατί η ιστιοπλοεία είναι ένα απαιτητικό άθλημα. Εμείς για να πάμε κάπου να τρέξουμε πρέπει να κάνουμε, θα έλεγα, κάτι σαν μετακόμιση. Γιατί πρέπει να πάρουμε μαζί τα σκαφάκια μας, πρέπει να πάρουμε φουσκωτό, πρέπει να έχουμε τρέιλερ. Όλα αυτά δημιουργούν υποχρεώσεις και έξω και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που πρέπει να έχουμε από τους φορείς. Φέτος ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτιλίνης θα είναι διοργανωτής ή μάλλον συντονιστής όμιλος στην Aegean Regatta του 2025. Είναι ανοιχτής θαλάσσης, η μεγαλύτερη διοργάνωση ανοιχτής θάλασσας στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσει από τη Λίμνο, τη Μύρινα, θα πάει στον Αϊστράτη, στα Ψαρά και συνέχεια στο Πλωμάρι και στην Μυτιλίνη. Ποιος είναι ο χρόνος της εργάτας φέτος? Είναι το τέλος Αυγούστου, μια εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο. Συνήθως έχουν φτάσει σε κάποια ρεγκάτα πάνω από 100 σκάφη. Μετά βέβαια με την κρίση και με το COVID λατώθηκε λίγο αριθμός. Φέτος η ρεγκάτα ήταν περίπου 60-65 σκάφη. Ελπίζουμε του χρόνου να είναι πολύ περισσότερα. Όλα τα σωματεία, τα αθλητικά, τα αεραστεχνικά, ειδικά στην επαρχία πρέπει να βοηθούνται, να πλημοδοτούνται. Εμείς το γήπεδό μας είναι η θάλασσα, άρα δεν χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις γήπεδα. Γιατί θέλουμε όμως σκάφη τα οποία παλαιώνουν, τα οποία έχουμε αναλώσιμα υλικά πάρα πολλά, τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν, υπάρχουν έξοδα. Τα έσοδά μας δυστυχώς είναι τα περισσότερα ό,τι συνεισφέρουν τα μέλη μας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κάθε βοήθεια είτε από την περιφέρεια είτε από το Δήμο είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Υπάρχει μια σκέψη του χρόνου να το διευρύνουμε, να καλέσουμε και σκαφάκια παιδιά από απέναντι, από τους γείτονες και να έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη συμμετοχή και περισσότερο να δείξουμε το συμβολισμό ότι η θάλασσα αυτή που μας χωρίζει δεν μας χωρίζει, να μας ενώνει. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλίνης, τον Διοργανωτή Όμιλο για την πρόσκληση, τη συνεργασία. Μια πολύ ωραία διοργάνωση. Ευχόμαστε και σήμερα έτσι να ανέβει λίγο το αεράκι, να γίνουν ιστιοδρομίες. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Δήμο που βοηθούν πάντα για την διοργάνωση του αγώνα. Φέτος η ΠΕΚΕΒ συμμετέχει με 18 αθλητές, μια πολύ μεγάλη αποστολή. Εύχομαι και του χρόνου να σας ξαναβρούμε με το καλό και λόγω της ημέρας να ευχηθώ να πλέουμε πάντα ελεύθεροι. Πέρασαν πολύ όμορφα, έχουμε παιδιά της αγωνιστικής και της προαγωνιστικής της ΠΕΚΕΒ. Για κάποια παιδιά είναι η πρώτη τους συμμετοχή σε αγώνες. Αντέδρασαν πολύ έτσι, ευχάριστα, όρημα και με σοβαρότητα θα έλεγα. Και κύλησε πολύ καλά αυτή η αποστολή. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική, σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Πραγματικά όλη η διοργάνωση ήταν καταπληκτική. Εννοείται ότι χρειάζεται και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να προσπαθήσουμε, γιατί όλα αυτά χρειάζονται πάρα πολύ κόπο και επιμονή.
ώστε οι κατάλληλες πόρτες να ανοίξουν και να βοηθήσουν να σταθούν αρρωγοί σε αυτές τις προσπάθειες, γιατί όλες αυτές τις προσπάθειες γίνονται με στόχο το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μας. Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα από την πολιτεία, ώστε αυτές οι διοργανώσεις να βοηθούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα σωματεία κινούνται με ιδίους πόρους, οπότε χρειαζόμαστε στο πλευρό μας την πολιτεία, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις που έχει το κάθε άθλημα ξεχωριστά. Η διοργάνωση είναι πάρα πολύ καλή, όπως πάντα, με πολύ ωραία φιλοξενία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ο καιρός βοήθησε αρκετά την πρώτη και την τελευταία μέρα. Η δεύτερη δεν μας έκανε το χατήρι. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, ειδικά για τα παιδιά που ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε αγώνα. Γενικά είναι φανταστικές αυτές οι δράσεις, να βρισκόμαστε εστιοπλοϊκά και να αποκτούμε εμπειρία και να γινόμαστε καλύτεροι. Αν δεν κάνουμε υπερπροσπάθεια μεταξύ μας, θα μένουμε πάντα πολύ πίσω, όλες οι περιφέρειες. Στην Αθήνα πάντα, κάθε Σαββατοκύριακο, έχουν αγώνες 200 σκάφη τουλάχιστον και εμείς, όσο προπόνηση και να κάνουμε, υστερούμε πάρα πολύ αυτή την εμπειρία, με τα πολλά σκάφη δηλαδή, οπότε πρέπει να κάνουμε προσπάθειες τα νησιά μεταξύ μας να βρισκόμαστε και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία βοήθεια από κανέναν φορέα, δηλαδή όλα τα έξοδα τα επομίζονται οι γονείς, πάντα, σε όλες τις αποστολές, εκτός από αυτήν που ήταν από την περιφέρεια. Οπότε δυστυχώς εννοείται ότι όποιο παιδί δεν είναι οικονομικά ευκατάστατο αποκλείεται να ασχοληθεί με τον αθλητισμό σοβαρά. Εμείς είμαστε πολύ ενάντια σε αυτό, οπότε προσπαθούμε, κάνουμε δράσεις, προσπαθούμε να βρούμε κάποια χρήματα, ούτως ώστε να πληρώνει κάποια χρήματα ο όμιλος, να πληρώνει κάποια υλικά τουλάχιστον και να αποφορτίζουμε λίγο τους γονείς από όλο αυτό το οικονομικό βάρος. Είναι πολύ δύσκολο, όχι μόνο στα αθλήμα μας, σε όλα τα αθλήματα συμβαίνει αυτό, αλλά προσπαθούμε. Σαν νησιά θα έπρεπε να είμαστε όλο το χρόνο μέσα στη θάλασσα, να νιώσουμε αυτήν την ελευθερία, να νιώσουν τα παιδιά πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουν, όλη αυτή την ευθύνη, την πειθαρχία, το ότι δεν τα παρατάμε ποτέ, την αυτοπεποίθηση που αποκτούν. Γενικά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, έχουμε καλούς καιρούς. Πρέπει όλα τα νησιά να βρεθούμε περισσότερο μέσα στη θάλασσα, να ασχοληθούμε το άθλημα. Το σωματείο βρίσκεται στο Βροντάδο, είναι 6 χιλιόμετρα βόρεια από την πόλη. Είμαστε 3 όμιλοι στοιχείο και γενικά είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Και οι 3 όμιλοι στοιχείου. Είμαι ο Σταμάτης Γιωβανάκης, ο προπονητής της ΠΕΚΕΒ. Εγώ τον γνώρισα το καλοκαίρι του 1960 στο ναυτικό όμιλο Μυτιλίνης και μέχρι το 1966 που έφυγα στο εξωτερικό ήταν ο διδάσκαλός μου, ο προπονητής μου στην εστιοπλοεία. Είχαμε τα Lightning τότε, 3 μόνο σκάφη στο ναυτικό όμιλο Μυτιλίνης, το καθένα από 3 άτομα, το Σύνθια, το Σαπφό και το Άβρα. Και το Άβρα ήταν το καλύτερο από όλα και αυτό ήταν το κύριο Νίκο Κουκλέλη, με το οποίο πηγαίναμε αγώνες πανελληνίως στην Καστέλα, στο ΒΝΟΕ, Βασιλικός Εστιοπλοϊκός Όμιλος λεγόταν το καιρό εκείνο, περίπου τον Ιούλιο, και μετά πηγαίναμε στις Θεσσαλονίκες στους εστιοπλοϊκούς αγώνες της εκθέσεως. Μία μέρα περιμένοντας, όλοι θέλαμε να κάνουμε κοπηλασία το καιρό εκείνο, οι συμμαθητές μου, πρώτη γυμνασίου. Και περιμένοντας τη σειρά μας, γιατί τα σκάφη ήταν πολύ λιγοστά κοπηλασία, η εστιοπλοεία δεν ήθελε καλή κανένας, έρχεται ο κύριος Νίκος και λέει: ποιος θέλει να έρθει μαζί να βγούμε έξω με το σκάφος? Κανένας, είμαστε καμιά κοσαριά άτομα, κανένας δεν ήθελε. Όλοι θέλανε κοπηλασία για να κάνουμε σώματα και δυνατοί. Και εγώ σήκωσα το χέρι μου και λέει: πάμε, έλα μέσα. Μπαίνουμε μέσα στο Άβρα για 3 άτομα, εγώ και ο Κουκλέλης, ο άλλος ο τρίτος δεν ήρθε. Κάποια στιγμή στο μέσο
θαλάσσιες. Μου λέει, βάστε το τιμόνι εδώ, κάνε αυτό και αυτό και αυτό, για να πάω να σηκώσω το μπαλόνι. Και πράγματι έτσι το έκανα. Μετά μου λέει, καλά, έχεις ξανακάνει ιστιοπλοεία? Λέει, πρώτη φορά που μπαίνω στο σκάφος. Αχ, λέει, εδώ θα καθίσεις μαζί μου, θα κάνουμε προπόνηση και θα πάμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για αγώνες. Τότε Αθήνα-Θεσσαλονίκη το 1960 ήταν Αμερική. Και έτσι έγινε πράγματι. Πολύ κύριος, πολύ έντιμος, μας είχε σαν παιδιά του, διότι δεν είχε παιδιά, δεν ήταν παντρεμένος, ίσως αργότερα παντρεύτηκε. Μας αγαπούσε πολύ. Και τι να πω, έχω τα καλύτερα λόγια να πω για εκείνον. Και μάλιστα στο τέλος της ζωής του είναι ο μόνος άνθρωπος που μέχρι σήμερα ήρθε κάποια στιγμή κάποιος άλλος εστιοπλοός γνωστός μου από τον ναυτικό όμιλο και μου λέει: χρειάζεται αίμα, λέει, στην Αθήνα ο Νίκος ο Κουκλέγης. Και είναι ο μόνος άτομος μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος που πήγα στο νοσοκομείο με τη Λίνης και έδωσα αίμα για τον Νίκο τον Κουκλέγη. Ήταν πατέρας για όλους εμάς τους αθλητές στο ναυτικό όμιλο. Ήταν πολύ προχωρημένος, έκανε αγώνες στην Ευρώπη, πήγαινε από τον καιρό εκείνος σε διάφορα. Εμείς τελειώναμε εδώ τέλη καλοκαιριού φυσικά. Εκείνος πήγαινε στην Αθήνα, συνέχιζε πρωταθλήματα ίσως Γαλλία και σε άλλα μέρη του κόσμου, δεν ξέρω πού. Σπουδαγμένος, πολύ ευφυής. Μας διηγόταν διάφορες ιστορίες, όπως εγώ δεν θυμάμαι να σας αναφέρω. Πολύ οικονομικός ανεξάρτητος, γιατί είχε από τους κληρονομήσει αρκετά από τους γονείς του. Και ποτέ φυσικά οπουδήποτε πηγαίναμε, παρόλο που ο ναυτικός όμιλος μας έδινε ένα χαρτζιλίκι, πάντα αυτός πλήρωνε όλα τα έξοδα. Πάντα δεν μας άφηνε εμάς τους αθλητές, γιατί και εγώ μετά έφερα κάποιους συμμαθητές μου στην ιστιοπλοεία και τους πηγαίναμε κάθε χρόνο μέχρι το 66 στους αγώνες. Διακρίσεις, κοίταξε, κέρδισε κάποια. Δεν τα θυμάμαι, γιατί εγώ έφυγα το 66 και έλειπα 30 χρόνια, οπότε έχω χάσει επαφή κατά κάποιο τρόπο. Αλλά σίγουρα πήρε πολλές διακρίσεις και κάποια κύπελα στην Αθήνα σίγουρα οπωσδήποτε. Ήταν πολύ. Και επειδή ήταν και πολύ. Μετά πήγαμε στα ΦΙΝΤ. Μετά από τα Lightrin, ήρθε ο ναυτικός όμιλος εκεί και ΦΙΝΤ που ήταν για ένα άτομο. Και μάλιστα ο ίδιος αγόρασε το δικό του για να έχουμε περισσότερα στον όμιλο, για να έχει ένα πιο ανεξάρτητα. Το ΨΙΤ, το λεγόμενο ΨΙΤ, μετά από τις αγώνες 6 ημερών ή 7, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, από την πρώτη μας κάνανε τη μεγάλη δεξίωση επάνω στο ναυτικό όμιλο, στο υψηλό σημείο του ναυτικού όμιλου. Σήμερα δεν νομίζω πώς λέγεται, Πειραιός νομίζω λέγεται, πώς λέγεται. Και ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας τα μικρά παιδιά, 12 χρόνων τότε, να πηγαίνουμε με τον βασιλιά, ήταν όχι ο βασιλιάς, μετέπειτα βασιλιάς, ο Κωνσταντίνος, εκεί τον πρώτο είδα με την ασφάλειά του 5-6 να τον προφυλάσουν και να μας κάνουν τις δεξιώσεις εκεί απάνω και μάλιστα ήταν και το πρώτο μεθύσιμο, θα αναφερθώ τώρα σε αυτό, διότι είχαν εκεί τους σερβιτόρους όλους και πήγαιναν εμείς μπροστά. Δεν ξέραμε τι θα πει ουίσκι και τζιν και λέγαμε δώσε μας ένα τζιν, ένα ουίσκι και μεθύσαμε. Θυμάμαι το πρώτο μου μεθύσι στη δεξίωση αυτή με τα φαγητά, τα πολύ τελέστατα. Ήταν απερίγραφτα για τον καιρό κύριο για μας, παιδάκια της Μυτιλίνης. Τότε ο ναυτικός όμιλος είχε δόξες. Ναι, πως όχι μόνο στην ιστιοπλοεία, στην κοπηλασία και φυσικά στο πόλο, στην κολύμβηση ήταν καλοί αθλητές. Στην κολύμβηση, στην ιστιοπλοεία και στην κοπηλασία διέπρεπε. Η κολύμβηση ήμασταν στην πρώτη εθνική με το πόλο. Ήταν μεγάλο ονόματο της κυρίως εκείνης, δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα όλα, αλλά ήμασταν πολύ, πολύ προχωρημένος ως ναυτικός όμιλος και διακεκριμένος μέσα στην Ελλάδα. Αυτά είναι λίγες. Ο Νίκος μας αγαπούσε πολύ και πολύ, πολύ. Τα συμπεριφερόντας σαν να ήταν ένας μεγάλος πατέρας, μεγάλος αδερφός, να μας συμβουλέψει όχι μόνο σε θέματα της ιστοπλοείας και γενικά της κοινωνίας. Ήταν για εμάς τότε τα παιδάκια, τον ακούγαμε με ανοιχτό στόμα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω δύο λόγια για τον αγαπητό και τον αείμνηστο Νίκο μας Κουκλέλη. Και χαίρομαι που έχετε σήμερα και κάνετε αυτό προς τιμήν του. Δύο λόγια από τον πρόεδρο του ιστοπλοϊκού ομίλου, τον Πάπη του Νανιτσάκη. Καλησπέρα σας. Άλλος ένας διασωληνικός αγώνας ιστιοπλοείας, Optimist Laser, στη μνήμη του Νίκου Κουκλέλη, έφτασε στο τέλος του. Είμαστε στην τελετή απονομής. Θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε πρώτα τους αθλητές, κυρίως τα παιδιά από το Χίο που έκαναν την τιμή να έρθουν και να αγωνιστούν και φέτος. Ελπίζουμε να τους δούμε και του χρόνου, τους δικούς μας αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μυτιλίνης,
και όλους όσους συνέλαβαν σε αυτόν τον ιστιοπλοϊκό αγώνα. Θα ευχαριστήσουμε βέβαια τους χορηγούς μας, γιατί χωρίς αυτούς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Δήμο Μυτιλίνης, τον Ελαΐτη για τα Latchbox, την Σετούρ Μαρίνα Μυτιλίνης που μας φιλοξενεί και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συνέχεια γιατί μας παρέχει εδώ τις εγκαταστάσεις. Την Alternative Sailing που μας διέθεσε το ιστιοπλοϊκό σκάφος για να κάνουμε επιτροπή. Τη Δούκα Prince και βέβαια τους χορηγούς τύπων, την ΕΡΤ και το νησί, το νησί. Οπωσδήποτε βέβαια και την ομάδα διάσωσης που πάντα συμμετέχει στους αγώνες μας και την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο όμιλός μας του χρόνου είναι συντονιστής όμιλος στην Aegean Regatta 2025, η οποία είναι ο μεγαλύτερος ιστιοπλοϊκός αγώνας ανοιχτής θάλασσας στην Ελλάδα. Η διαδρομή θα είναι από τη Λίμνο, Μύρινα, στον Αϊστράτη, στα Ψαρά, στο Πλωμάρι και στη Μυτιλίνη. Και εκεί ελπίζουμε να έχουμε αρρωγούς και την περιφέρεια και το Δήμο και όλους τους φορείς της Μυτιλίνης. Θα θέλαμε πάλι και πάλι να σας ευχαριστήσουμε και τώρα ήρθε η ώρα των απονομών. Οι νεαροί αθλητές να παραλάβουν τα βραβεία τους. Έχουμε δύο κατηγορίες στα αγόρια και δύο κατηγορίες στα κορίτσια για την κλάση των Optimist και μία κατηγορία στα Laser μεικτή γιατί δεν υπήρχαν άλλοι αθλητές. Τα 10χρονα αγόρια θα ξεκινήσουμε. Πρώτος είναι ο Καλογεράκος ο Παύλος. Δεύτερος είναι ο Πλακοντάνης Αλέξανδρος και τρίτος ο Γεωργουλάκης Κωνσταντίνος. Την απονομή θα την κάνει ο πρόεδρος του ιστιοπλοϊκού ομίλου, ο Μπάμπης Φανιτσάκης. Η Μαργαρίτα, δεύτερη για Λα Σοφία και τρίτη η Βουντούρη Δέσποινα. Την απονομή θα την κάνει ο κύριος Γιαλούσης, ο πιο παλιός αθλητής εδώ στην ομάδα μας. Και φίλος του κύριου Κουκλένη που προσυμβήνει είναι ο αγώνας. Πάμε για τα μεγάλα κορίτσια πρώτα. Θα δώσουμε τώρα πρώτα στα κορίτσια. Μακρινού Κυριακή, Παντελόγλου Πραξία και Βαβούλη Ειρήνη. Παρακαλώ την κυρία Ευτυχία Συρή Έφορος του ΠΕΚΕΜ να έρθει για την απονομή. Τα αγόρια τα πάνω από 13. Βουρλής Μάρκος, Κυριαζής Δημήτρης και Μπέντζαμιν Κόφμαν από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Πεχέρ και Μπέντζαμιν Κόφμαν από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Μυτιλίνης. Το κύριο Τσιβούλη Χρήστο είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος για την απονομή. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η συνδρομή του περιβάλλοντος ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί το φουσκωτό που μας έκανε όλη τη δουλειά το πορτοκαλί ήταν με ευγενική χορηγία του Δήμου. Ο Δήμος δεν μας βοήθησε μόνο το τμήμα αθλητισμού, αλλά και το περιβάλλον. Όχι.
και στον κύριο Τσιμπούλη, αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, ένα ευχαριστώ από τον Όμιλο για όλη τη δουλειά που μας έκανε και τη βοήθειά του. Κατηγορία Λέιζερ. Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, ο κύριος Σοκράτης Γιακουμής, παρακαλώ να δείτε την απονομή. Τον πρώτος είναι ο Γιανακουλάκος ο Γιάννης, δεύτερη Αποστολή Ιωάννα από το Πικέ και τρίτος ο Μιλάτος Δημήτρης από το Ενιώμα. Τώρα θα μείνει ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού. Θα του δώσουμε μια αναμνηστική πλακέτα για τη βοήθειά του. Μια στο... Ναι. Και... και να έρθει και ο πρώτερος αθλητής, ο Γλύκας Αντώνης. Ωραία. Σοκράτη, θα δώσεις και στο μικρότερο αθλητή. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης ο Γλύκας από την Πεκέ είναι ο μικρότερος αθλητής που έτρεξε και τερμάτισε, έτσι. Να διευκρινίζω ότι ο μικρότερος αθλητής που έχει τρέξει σήμερα στις κούρσες και έχει τερματίσει. Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ για σήμερα χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή για το έθνος μας, 28 Οκτωβρίου. Πριν δύο μέρες του Αγίου Δημητρίου, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Ιστοφλεκό Όμιλο, γιατί τιμάει κάθε χρόνο έναν άνθρωπο ο οποίος, τον Νίκο τον Κουκλέδη, ο οποίος επί πολλά χρόνια διατέλεσε πάνω σε αυτό το άθλημα. Να είμαστε όλοι υγιείς, να είμαστε κάθε χρόνο εδώ και με την αρρωγή του Δήμου Μυτιλίνης να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιες οργανώσεις και θα και ορμόμενος από τη ρεγκάτα, η Ζήνα ρεγκάτα που θα γίνει του χρόνου, αυτό που μπορώ να πω από αυτό το βήμα τη στιγμή που μου δίνεται αυτή τη δυνατότητα και είναι και η βούληση του Δημάρχου μας, του κυρίου Χριστόφα, ότι θα είμαστε αρρωγοί, ναι, στην Αιτζία Ανεγκάδο του χρόνου και ελπίζουμε να είναι όχι απλά ένα θετικό γεγονός, αλλά ένα τουριστικό γεγονός που θα είναι πολύ καλό για το νησί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μαργαρίτα Τσατσαρόνη. Σοφία Γιαλιά. Σοφία. Σοφία. Μάρκος Κουρλίδης. Παύλος Καλαγεράκης. Ειρήνη Μαρία Παβούλη. Αλέξανδρος Πλακοτάρη.